την ένωσή μας στη βάση του πολίτη, να αλλάξουμε το παρόν αλλά και το μέλλον. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην κεντρική ομιλία του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης για την Θεσσαλία, όπου θα ακουστούν αλήθειες όσον αφορά ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ποια είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης απέναντι σε αυτό. Μαζί μας απόψε έχουμε το Διευθύνων Σύμβουλο του Πολιτικού Φορέα και συνυποψήφιό μου, Στέργιο Τζίτζο, αλλά πριν μας μιλήσει ο ίδιος, θα ήθελα να καλέσω στον βήμα το συνυποψήφιό μου και συντοπίτη μας, Αποστόλη Κουζιώκα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέριζω όλους όσους παρευρίσκονται σήμερα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Επίσης θέλω να καλησπέρισω και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι μας παρακολουθούν ζωντανά μέσα από τις συντονιστικές συχνότητες. Κυρίες και κύριοι συνομιλίες συνέλληνες, είμαι ο Αποστόλης Κουζιώκας, εργάζομαι και έχω μεγαλώσει στην πόλη της Λάρισας, είμαι συντονιστικότης δηλαδή του νομού μας, του δήμου μας. Είμαι από 15 χρονών στην πόλη, όπως οι περισσότεροι έχουν έρθει από τα πουλιά μας, μικροί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και ζήσαμε και μεγαλώσαμε μέσα σε αυτή την πόλη. Βιώνουμε τα προβλήματα όπως τα βιώνει όλη η κοινωνία, τα μικρά παιδιά, και έχουμε μεγαλώσει αρκετά για να έχουμε την ίδια κατάσταση την οποία τη θυμάμαι εδώ και 30 χρόνια να συμβαίνει στην ίδια πόλη. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη της Λάρισας και κατ' επέκταση σε όλη την Ελλάδα, αν πάμε σε οποιαδήποτε άλλη επαρχιακή πόλη, θα δούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει μερικές πλατείες, όπως αυτή εδώ την οποία σήμερα θα βρισκόμαστε και μιλάμε, και κάποιους μικρούς δρόμους, ενδεχομένως και κάποιοι μεγαλύτεροι που τους έχουμε διορθώσει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από κάποια κονδύλια τα οποία κατά καιρούς, μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα και προγράμματα μας έρχονται στην πόλη μας και στην χώρα μας. Επομένως, είμαστε μία μικρή μικρογραφία, η πόλη της Λάρισας, με ό,τι συμβαίνει στον Ελλάδα. Ένα όμως βασικό πρόβλημα, το οποίο έχουμε εμείς ως Θεσσαλία και θα μιλήσω περισσότερο για τη Θεσσαλία, μιας και είμαστε στην καρδιά της πόλης της Λάρισας, που είναι η καρδιά της Θεσσαλίας, και ό,τι γίνεται εδώ πέρα γίνεται σε όλη την Ελλάδα, ο πρωτογενής τομέας, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, είναι ο πυλώνας της οικονομίας της οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο μάλλον σε εμάς, που το πυκνόμορφο έδαφος το οποίο έχουμε είναι τέτοιο, ούτως ώστε μαζί με το κλίμα το οποίο έχουμε, είναι, μάλλον έχουν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο λένε πρωτογενείς τομές, πρωτογενή παραγωγή, αγροτική με λίγα λόγια παραγωγή ή αν θέλετε κτηνοτροφική κερδία. Επομένως, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι απόρρια της αδιαφορίας, αν θέλετε, για να μην προσπαθώ κάποιον άλλον χαρακτηρισμό πιο βαρύ, ο οποίος δεν πρέπει, αλλά όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι οι προβολευτές μας όλα αυτά τα χρόνια τα οποία μας εκπροσωπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κομματικών μηχανισμών, δεν έχουν παράξει πολιτικό έργο για τους πολίτες αυτής της χώρας. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε στη τσέπη μας, όπως προείπα πιο πριν για την οικονομία. Επομένως, η τσέπη η δική μας είναι αυτή η οποία αντιλαμβανόμαστε εάν αυτοί έχουν παράξει έργο. Και όχι αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούμε στις τηλεοράσεις, ή αν θέλετε αυτά τα οποία θέλουν να προβάλλουν οι κομματικοί μηχανισμοί μέσα από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές τους που κάθε φορά εμείς οι πολίτες ψηφίζουμε για να στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάμαι όλα αυτά. Εγώ δεν θυμάμαι όσα χρόνια είμαι εδώ, κάποιον πολιτικό, είτε ευρωβουλευτή είτε αρχηγό κόμματος, ο οποίος να μας πει ότι ναι, ναι, προσπαθήσαμε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε τίποτα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορούμε αυτή τη χρονική στιγμή, το 2024, με όλη αυτή την κλιματική αλλαγή, την οποία κάθε λίγο μας παρουσιάζουν στα κανάλια, αλλά εδώ αφήστε ένα ερωτηματικό, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τι σημαίνει κλιματική αλλαγή και πώς μπορούν να το αντιληφθεί ο καθένας. Δεν μπορούν να μας πούνε και να μας πείσουν ότι ό,τι κακό
υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας το περνάνε στους νόμους ότι είναι κακό. Ό,τι καλό υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας το πασάρουν έτσι όμορφα και ωραία μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, σαν να είναι κάτι δικό τους και επομένως προσπαθούν να μας ξεγράψουν την επόμενη φορά. Αυτό το βλέπω συμβαίνει και αυτή τη στιγμή, αυτές τις εβδομάδες τουλάχιστον που είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Βλέπουμε να τραβάμε μπροστά όχι οι ευρωβουλευτές όπως είμαστε εμείς με την Ελληνική Συνέλευση, αλλά οι πρόεδροι των κομμάτων. Και ρωτώ, ποιος μηχανισμός είναι αυτός στην Ευρωβουλή που διασφαλίζει ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές και κατ' επέκταση και οι Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και ειδικότερα του αγροτικού τομέα? Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αυτό το μπέρδεμα, να το πω εισαγωγικά για να καταλαβαίνομαστε, που έχει γίνει με τις λεγόμενες επιδοτήσεις, με τα κονδύλια δηλαδή, τα οποία έχουμε πάρει κατά καιρούς και παίρνουν κάθε χρόνο οι αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος ήταν 250 εκατομμύρια πιο χαμηλά τις προηγούμενες χρονές, προσποιούμενοι βέβαια ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποια οικονομικά σχήματα, δεν παίρνουν σε λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό είναι στημένο κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε οι ευρωβουλευτές των κομματικών σχηματισμών να εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Βουλή, σε κάποιους άλλους πιο μεγάλους κομματικούς σχηματισμούς, ανάλογα που ο καθένας πρόσεχε ιδεολογικά, αν είναι αριστερός, αν είναι σοσιαλιστής, αν είναι δεξιός κτλ. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσουμε. Και δεν θα σταματήσει από μόνο του, θα το σταματήσουμε εμείς. Εμείς μέσα από τη δική μας ψήφο. Όταν εμείς θα αντιληφθούμε και πρέπει να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες, να πάψουμε να δεχόμαστε αυτά τα οποία μας πασάρουν και μας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Η ώρα και η στιγμή είναι τώρα. Δεν πάει πιο κάτω, πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να πάμε στην ένωσή μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν θα θέλει κάποιος και θα μας σώσει. Αυτό το οποίο θα μας σώσει είναι να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη όλα αυτά τα χρόνια, τι θα συνεχίσει να συμβαίνει εάν δεν λάβουμε μέτρα εμείς και δεν αντιληφθούμε το τι συμβαίνει, και να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας από τη δική του θέση. Ο πρωτογενής τομέας όμως, όπως είπα και πιο πριν, είναι ο πυλώνας της οικονομίας της Ελλάδος. Ποιος πυλώνας αυτή τη στιγμή χτυπιέται στη χώρα μας? Ο πρωτογενής τομέας. Και γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για ένα λόγο. Διότι εάν δεν έχεις πρωτογενή τομέα, δεν έχεις ούτε δευτερογενή, ούτε τριτογενή παραγωγή. Είναι δηλαδή μία αλυσίδα. Να έφερα ένα παράδειγμα, μιας και είμαστε στη Θεσσαλία και είναι η μεγαλύτερη περιοχή η οποία παράγει το περισσότερο κομμάτι στην Ελλάδα. Να σας πω δε ότι το 80% της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται στην Ελλάδα. Το 19% στην Ισπανία και 1% έχει η Βουλγαρία. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ένα προϊόν το οποίο στην πραγματικότητα είναι μονοπόλιο για την πατρίδα μας, το παπάκι, αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε το παπάκι αυτό που έχουμε, το πάμε στο εκοπιστήριο, να το εκοπιστήσουμε και να το προλάβουμε σε πάλι. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει εάν είχαμε μια σωστή πολιτική, κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες ενδιαφερόνταν για τους Έλληνες πολίτες? Οι ίδιοι ευρωβουλευτές μας, οι οποίοι εμείς εκλέγουμε, θα μπορούσαν να βάλουν κάποια βέτο ή να κάνουν τέλος πάντων κάποια ομάδα, κάποια προσπάθεια να φέρουν ένα αποτέλεσμα για τους πολίτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε προσκύρια, δηλαδή το κομπάκι να το εξαγοράζουμε εμείς, να κάνουμε τις βαφές μας, να κάνουμε το ύφασμά μας, να πάμε δηλαδή στον πρωτογενή τομέα να τον αναπτύξουμε σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε όλοι πίσω από τον πρωτογενή τομέα να μπορούν να παράξουν και να φέρουν ακαθάριστο ελληνικό προϊόν στην χώρα μας. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να επιλέξουμε αυτή τη φορά είναι την ένωσή μας. Η ένωσή μας προέρχεται και θα έρθει μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι το λέει η ίδια λέξη. Οι Έλληνες δηλαδή θα πάνε να κάνουν συνέλευση για να τραβήξουν μια διαχωριστική γραμμή σε όλα αυτά τα οποία μας καταδυναστεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως ξεκίνησα στην αρχή την τοποθέτησή μου, ήμουν από 15 χρονών στη Λάρισα ήμουν, και τόσα πολλά χρόνια που έχουν περάσει,
δεν έχω δει κάτι που διαφορετικό να συμβαίνει, παρά επαναλαμβανόμαστε στα ίδια και στα ίδια. Επομένως, όλοι οι ευρωβουλευτές μας που έχουμε και είχαμε, και αν αυτή τη φορά δεν στείλουμε Έλληνες ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, οι οποίοι γνωρίζουν και δεν εξαρτώνται από κανέναν, δεν τους κρατά κανένας από τίποτα, θα συνεχίσουμε πάλι να βιώνουμε αυτό το άδικο το οποίο βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Θέλω να σας καλέσω όλους και από τη δική μου την πλευρά στις 9 Ιουνίου να πάμε όλοι και να ψηφίσουμε Ελλήνων Συνέλευσης για να πάρουμε τα δίκαια και τα δίκαιά μας και να τελειώσουμε μία και καλή με αυτό το καθεστώς, το οποίο όπως προείπα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά είναι και ευρωπαϊκό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω στον Βήμα τον Διευθύντα Σύμβουλο του Πολιτικού Φορέα, τον κύριο Στέργιο Τζίγκερ. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Στέργιος Τζίγκερ. Κατάγομαι από τις ΣΕΡΕΣ. Κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Γνωρίζω και αισθάνομαι τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Και σήμερα έρχομαι να συστηθώ ως πολίτης και να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτό το οποίο λείπει σήμερα από την πολιτεία είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος αφιδράζεται, συμμετέχει στα κοινά, μετέχει κρίσεως και αρχής, ρωτά, κρίνει και αποφασίζει ο ίδιος μόνο με αποδεικτική διαδικασία τι ακριβώς πρέπει να κάνει και πώς να κινηθεί, ώστε να υπάρχει ανέλυξη τόσο στον οικονομικό, μα και σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου. Σήμερα αυτό που βιώνει η Θεσσαλία είναι αυτό που βιώνει και η Μακεδονία, είναι αυτό που βιώνει και η Πελοπόννησος, συνολικά η Ελλάδα, μα και αν δούμε λίγο έξω από τα σύνορα της χώρας, θα δούμε ότι ο άνθρωπος γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο φθήνει. Φθήνουν οι αξίες, φθήνουν οι αρχές, μέσα σε μια αναρχία την οποία βάπτισαν δημοκρατία. Σήμερα η χώρα, μετά από 43 χρόνια συνέτερος σε μια εμπορική σύμπραξη, αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπήκαμε ως συνέτεροι το 1981 υπογράφοντας ένα κοινοπρακτικό το οποίο αποφάσισε για μας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 και το έφερε τετελεσμένο ήδη στη Βουλή των Ελλήνων. Μπήκαμε λοιπόν ως συνέτεροι και όταν μπαίνεις μέτοχος σε μια εταιρεία αντιλαμβάνεσαι ότι καταβάλεις ιδρυτικό κεφάλαιο και συνεισφέρεις, γιατί η Ευρώπη δεν έχει χρήματα, η Ευρώπη δεν παράγει, η Ευρώπη δεν παρέχει υπηρεσίες. Και όσοι ακούτε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το χρήμα και ο πλούτος είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι το χαρτί που κουβαλάμε στη θέση μας. Αυτό έχει κατατίσει ένα χρεόγραφο. Αναγνωρίζουμε ότι χρωστάμε κάπου 1% στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και 1% σε κάθε εμπορική τράπεζα μέσα στη χώρα. Καταλήξαμε το χρέος να είναι το χρήμα και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, η αποπληρωμή δηλαδή αυτών, υποβαθμίζονται καθημερινά. Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα μόνο την περίοδο 2019 Μάρτιος-Μάιος 2022 Μάρτιος έχει μειωθεί κατά 27,9%. Το 1/3 της αγοραστικής μας δύναμης το χάσαμε σε μόλις 2 χρόνια. Αυτό ανήκει άλλο πέρα από τα εθνικά σύνορα, αποτελεί μία έγνοια που θα έπρεπε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βλέπει πως ένα τμήμα αυτής και μάλιστα το νοτιοανατολικό άκρο, είμαστε το σύνορο της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική, έχει πέσει στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών και όταν φθήνει και ασθενεί ο πολίτης, ασθενεί το κράτος. Και όταν ασθενεί ένας εταίρος, αρρωσταίνει η εταιρεία, αυτό που λέμε Ευρώπη. Αλλά πότε νοιάστηκε τόσο η Ευρώπη, όσο και οι ίδιοι οι ευρωβουλευτές μας για το τι συμβαίνει πραγματικά στη χώρα. Δεν είμαστε μακριά από τότε που υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο.
Υποτίθεται ότι η Ελλάδα είχε ανάγκη από 110 δισεκατομμύρια και τα ζήτησε δάνειο μέσα από μια ψεύτικη έκθεση της BlackRock, μια ιδιωτική εταιρεία η οποία πληρώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος για να πει ότι η Ελλάδα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, πάει για πτώχευση. Και εγώ ρωτώ, τι ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη όταν μια ιδιωτική εταιρεία δεν διαχειρίστηκε τα οικονομικά της καλά. Αποφασίσαμε τότε λοιπόν την αποτυχία των τραπεζών, το χρέος δηλαδή των τραπεζών, να το κάνουμε δημόσιο χρέος. Και γι' αυτό τιμωρηθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται δίνοντάς μας 110 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν ήρθαν, πού πήγαν, αν επενδύθηκαν, ποιος τα εισέπραξε. Αλλά θέλω να εστιάσω στο εξής. Όταν η Ελλάς, 30 χρόνια συνέπερος, που τι έχει καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό, από το 87 και μετά καταβάλει το 100% του ΦΠΑ στο ακέραιο. Καταβάλει το 92% των τελωνιακών της δασμών. Καταβάλει 1,36% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος και καταβάλει και ένα ποσοστό έκτακτης εισφοράς επί του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος ανάλογα με το πώς θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε βάλει κάποιους τόνους χρυσός σε λογιστικές μονάδες, τα γνωστά τότε AQ, για να μπούμε συνέτεροι. Έχουμε συμμετέχει 3 φορές στην ανακεφαλαιοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με άλλους μερικούς τόνους χρυσών. Συνολικά η Ελλάδα έχει δώσει αίμα, έχει δώσει πλούτο σε αυτό που αποκαλείται Ένωση Ευρωπαίων Πολιτών και δεν ξέρουμε τόσο τι έχουμε εισπράξει και αν έχουμε διαφυγόντα κέρδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε δώσει πολύ πλούτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θέλω να εστιάσουμε για να δούμε το σήμερα, μία αντιπαραβολή, με το τι συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είναι συνέπερος, δεν είναι μέλος της Ευρώπης. Δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι δεν καταβάλει έσοδα στην Ευρώπη. Αλλά μέχρι και σήμερα έχουμε καταβάλει, έχουμε δώσει στην Ουκρανία 85 δισεκατομμύρια και θα τις δώσουμε άλλα 50 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 25, σύνολο 135 δις, όχι δάνειο, τις τα χαρίζουμε. Στην Ελλάδα, γιατί έπρεπε να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός, που είμαστε συνέτεροι, που έχουμε δώσει πλούτο και αίμα και είμαστε επί 30 χρόνια τότε, 43 σήμερα, αυτό που λέμε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι όφελος είχε η Ευρώπη από την επιβολή αυτών των αδικαιοκρατικών όρων πάνω στα μνημόνια. Τα τρένα μας έχουν πάει σε ιδιωτικές εταιρείες. Οι δρόμοι έχουν πάει σε ιδιωτικές εταιρείες. Τα αεροδρόμια το ίδιο. Τα λιμάνια το ίδιο. Τα μεταλλεία το ίδιο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην ουσία μας δάνεισε ο μηχανισμός Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι Ευρώπη, και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι ωφελήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η ίδια δεν εισέπραξε τίποτα. Εισπράξαν μόνο ιδιωτικές εταιρείες. Διαιρήθηκε ο κοινωνικός ιστός της χώρας, καταφέραμε να είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε μισθούς. Έχουμε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη μετά την Βουλγαρία και έχει μειωθεί η πρωτογενή παραγωγή τα τελευταία 15 χρόνια 16%. Γιατί αυτή η τιμωρία και οι Έλληνες ευρωβουλευτές μου γιατί δεν μίλησαν? Γιατί δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων? Γιατί δεν θέσαν βέτο σε αυτούς τους αδικαιοκρατικούς όρους όπως θέσαν βέτο πριν από ούτε ένα μήνα στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για το έγκλημα των Ντεμπών ότι ήταν δολοφονία και αμέσως όλοι βγήκανε να φωνάξουν ότι ασχοληθείτε με άλλα πράγματα, μην ασχολείστε στη χώρα, η χώρα έχει δεσμούς. Για ποιον λόγο τότε δεν τέθηκε ένα ίδιο βέτο?
Γιατί ποτέ δεν μίλησε ένας Έλληνας στο Ευρωκοινοβούλιο για τον Έλληνα, παρά αποφασίζει να μιλάει για την δεξιά, για την αριστερή, για το κέντρο ή για από οπουδήποτε αλλού έρχεται και ανήκει, όπως λέει ο ίδιος, και ξεχνάει ότι ανήκει στο γένος των ανθρώπων. Πολλοί από εσάς θα λέτε ότι κατηγορούμε την Ευρώπη, όχι. Απλά υπογραμμίζουμε ότι η Ευρώπη έχει χάσει την οντότητά της. Έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Γιατί έχει ξεχάσει ποια είναι η ρίζα της. Η ρίζα της Ευρώπης είναι ο Έλληνας. Γιατί όλες οι τέχνες, όλες οι επιστήμες, ο πλούτος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η οικονομία της Ευρώπης, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αναρωτηθείτε για ποιον λόγο το ευρώ γράφεται και στα ελληνικά πάνω στο χαρτονόμισμα. Υπάρχει πλούτος που εγγυάται αυτό το νόμισμα. Η Ευρώπη λοιπόν, οτιδήποτε και να χρησιμοποιεί, έχει τη ρίζα του στην Ελλάδα. Τέχνες, επιστήμες, πολιτισμό, γλώσσα. Αν θέλετε να μιλήσουμε σε ανώτατο ακαδημαϊκό επίπεδο, όταν μιλάμε για ανώτατες έννοιες μέσα στις επιστήμες, μπορούμε να μιλάμε μόνο ελληνικά. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι ποτέ κανείς τους δεν μίλησε για πνευματικά δικαιώματα της χώρας του. Ποτέ κανείς τους δεν μίλησε πέρα από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που μικρό παιδί ήμουνα, τώρα είμαι 45 ετών. Από τότε μέχρι σήμερα διαπραγματευόμαστε με τον κλέφτη αν θα μας δώσει πίσω αυτά που μας ανήκουν. Και αν κοιτάξετε τι διαφυγόντα κέρδη μπορεί να έχει, γιατί ποτέ κανείς μας δεν το κοίταξε, με βάση έρευνες που έχουν κάνει μέχρι αποδεικνύεται ότι μόνο στο Λούβρο, από την έκθεση της Δήμης της Αμαλφιθράκης και της Αφροδίτης της Φύλου, το Λούβρο έχει εισπράξει 3 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 100 χρόνια, σε τιμές 2018. Αφού είναι δικά μου, εγώ δεν έχω πνευματικά δικαιώματα σε αυτά. Δεν έχω πνευματικά δικαιώματα στα μαθηματικά, στην ιερά γεωμετρία. Δεν έχω πνευματικά δικαιώματα στην γλώσσα, όπου όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που κρατάτε τώρα, smartphones, iPad, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ό,τι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, προγραμματίζεται στα ελληνικά. Γιατί δεν υπάρχει άλλη γλώσσα που να δίνει η λέξη να προσδίδει το νόημα της έννοιας. Άρα αυτή είναι η πραγματική θέση της Ελλάδος τόσο μέσα στην Ευρώπη, όσο και παγκόσμια. Και αν μη τι άλλο, απαιτούμε έναν τεράστιο σεβασμό προς τον ίδιο τον Έλληνα και όχι την γελιοποίηση αυτού. Γιατί τα τελευταία 15 χρόνια το μόνο που έχω εισπράξει εγώ ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Έλληνας, είναι ειρωνία, σλεβασμό, μας είπανε τεμπέληδες, μας είπανε ακαμάτιδες, μας είπανε ότι μας ταΐζουν. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Το ότι σήμερα δεν παράγουμε ή παράγουμε πολύ λίγο οφείλεται στην πολιτική της κοινής αγροτικής πολιτικής και των ποσοστώσεων. Η Ελλάδα, θα δώσω δύο-τρεις αριθμούς για να αντιληφθούμε τι κάναμε τότε και τι κάνουμε σήμερα. Μόνο σε καπνό η Ελλάδα είχε πτήσει απαραγωγή 43.500 τόνους πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την επιτυχημένη πορεία των πολιτικών αποφάσεων των ευρωβουλευτών μας, η Ελλάδα παράγει σήμερα, με βάση την ποσόστοση, εγώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια που παρήγαγε καπνό για 17 χρόνια, όταν παράγαμε περισσότερο από αυτό που ήταν η ποσόστοση, δεν μπορούσαμε να το πουλήσουμε. Το ίδιο συμβαίνει σε όλο το πρωτογενή τομέα. Άρα, με αυτή την πολιτική, η παραγωγή καπνού έχει φύγει κάτω από το μισό στους 20.000 τόνους. Το ίδιο συμβαίνει με το μαμβάκι, το ίδιο συμβαίνει με το αγελαδινό γάλα. Οι ποσοστώσεις είναι αυτές οι οποίες μας απαγόρευσαν να παράξουμε. Σήμερα λοιπόν,
αφού μας απαγόρευσαν οι ίδιοι να παράξουμε, γιατί μας κατηγορούν ότι δεν παράγουμε? Για ποιον λόγο σήμερα δεν έχουμε κατευθυνόμενη πρωτογενή παραγωγή, όπου τόσο στη Θεσσαλία όσο και στις Σέρες από όπου έρχομαι εγώ, που είναι οι δύο μεγαλύτεροι κάμποι της Ελλάδος, θα μπορούσαμε να, αυτοί οι δύο κάμποι και μόνο να ταΐζουν με απορροκυβευτικά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε. Αντιθέτως βλέπουμε να μας επιδοτούν για να εκριζώσουμε τις ελιές, μας επιδοτούν για να εκριζώσουμε τα αμπέλια και στη θέση τους μας επιδοτούν να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Και αφού όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση φτύνει στον πρωτογενή τομέα, 420.000 τόνους παρήγα και καπνό το 79, 160.000 τόνους καπνό παράγει σήμερα. Το ίδιο συμβαίνει με τη ζάχαρη, το ίδιο συμβαίνει με τα σιτηρά, το ίδιο συμβαίνει με το βαμβάκι. Γιατί θέλει η Ευρώπη να μην είναι αυτάρκης η ίδια σε παραγωγές, για να μπορούν οι ιδιωτικές εταιρείες να εισάγουν από τρίτες χώρες και να κερδοσκοπούν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και δίδων Ευρωπαίων? Πότε ακούστηκε μια ελληνική φωνή για όλα αυτά? Και πότε θα πάψουμε εμείς να αντιπαλεύουμε ο ένας τον άλλον για το εάν είναι δεξιός, αν είναι αριστερός, αν είναι σοσιαλιστής φιλελεύθερος, αν είναι λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά? Πότε θα αντιληφθούμε ότι μόνο η ιδιότητα που φέρουμε από τη γέννησή μας είναι αυτή του ανθρώπου και δεν είμαστε τίποτα περισσότερο και λιγότερο από άνθρωποι? Και φτάσατε στην Ευρώπη σήμερα να καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων ανώνυμες εταιρείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, και εμείς το ανεχόμαστε. Ανεχόμαστε να ζούμε σε μια κοινωνία άδικου. Είπαμε ότι μην εμπιστεύεσαι το θεσμό της δικαιοσύνης, μην περιμένεις από εκεί. Μην περιμένεις από την αστυνομία, μην περιμένεις από τους πολιτικούς. Εφόσον έχω απαξιώσει τα πάντα, για ποιον λόγο γκρινιάζω για αυτό που βιώνω σήμερα? Πότε θα αποφασίσουμε εμείς αν θέλουμε να αλλάξουμε το παρόν μας με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας? Σήμερα αυτή η πλατεία δεν ανήκει σε κανέναν δεξιό. Δεν κλείστηκε από κανέναν αριστερό. Δεν ανακαινίστηκε από κανέναν κεντρό. Έγινε από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Για όλους τους πολίτες. Τα νοσοκομεία δεν κλείστηκαν από κανέναν δεξιό και δεν εξυπηρετούν μόνο αριστερούς ή δεξιούς ή κεντρώους. Τόσο οι δρόμοι, όσο και η φύση γύρω, όλες οι δομές φτιάχτηκαν από το σύνολο του ελληνικού δημοσίου χρήματος και εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Όταν τα παιδιά μας πάνε σχολείο, δεν μας ζητάνε εκλογικό βιβλιάριο για να τα γράψουν. Όταν πάνε στο γιατρό, δεν μας ζητάει το εκλογικό βιβλιάριό μας για να μας δώσει μια συνταγή ή να μας θεραπεύσει. Για ποιον λόγο εμένουμε εμείς να χωρίζουμε τους εαυτούς μας πάνω σε μία στήρα πολιτική η οποία μέχρι στιγμής η ειδική αυτοί όλοι που έτσι παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ειδικοί έχουν καταφέρει την Ελλάδα να παραδώσει αυτό που δεν παραδώσαμε ούτε το 1940, όταν μας ζητήθηκε, να θυμίσω σε όλους, από τον γερμανοϊταλικό άξονα. Για ποιον λόγο σήμερα δεν μας ενοχλεί που αυτά τα πολιτικά σύμβαλα παρέδωσαν τη χώρα και εμείς δεν μας δόθηκε η δυνατότητα ούτε καν να πολεμήσουμε γι' αυτό? Μας πιάσανε στον ύπνο, μας φορτώσανε πολλά προβλήματα και δεν μπορούμε να σκεφτούμε το αύριο, παρά μόνο παλεύουμε συνεχώς για να βγούμε στο σήμερα. Και σκέφτονται αυτοί το δικό μας αύριο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αποφασίζουν αυτοί για το δικό μας αύριο. Γι' αυτό η Ελλήνων Συνέλευση δημιουργήθηκε το 2015 από την ανάγκη να μπορέσει να βρεθεί ένα νομικό πρόσωπο
ένα συνταγματικό όχημα που θα εκπροσωπήσει το έθνος των Ελλήνων εντός μα και εκτός της χώρας, τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί ο Έλληνας είναι παγκόσμιος. Όπου και να σκάψεις βγάζεις ελληνικό. Στο Μεξικό το ίδιο, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στην Νότιο Αφρική, στην Γερμανία, στην Αγγλία και πιο ψηλά ακόμη. Είμαστε παγκόσμιοι. Για ποιον λόγο δεχόμαστε να μας κάνουν να αισθανόμαστε μικροί? Η αδράνεια των μηχανισμών μας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο μας έχει οδηγήσει να αισθανόμαστε ως φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Που εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι χρηματοδότησαν την ύπαρξη της Deutsche Bank. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα από την Κεντρική Γαλλική Τράπεζα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την λειτουργία της HSBC. Εμείς και η Ελλήνων Συνέλευση φέρει τεράστια στοιχεία για όλα αυτά τα οποία ακούτε τώρα. Γι' αυτό και πολυβήθηκε τόσο σκληρά από αυτό το καθεστώς το οποίο πάντα θέλει να διαχειρίζεται ο ένας καλύτερα από τον άλλον το χρέος μας. Και κανείς ποτέ δεν μας μίλησε για πλούτο. Θέλουν να αισθανόμαστε φτωχοί για να μπορούν να μας μεταχειρίζονται. Γιατί αν νιώσεις και αντιληφθείς ότι έχεις πλούτο και ισχύ, τότε η κατάσταση αντισταθμίζεται. Σήμερα, μετά από μία διετή και πλέον υγειονομική κρίση, που σίγουρα το αποτύπωμά της στο οικονομικό το ζούμε ακόμα και σήμερα και το ζείτε κι εσείς και εγώ και όλοι μας, το μεγαλύτερο αποτύπωμα που έχει αφήσει, το μεγαλύτερο άδικο που έχει παράξει, αδίκως κυκλοφορεί μέσα στο αίμα όλων μας ή του μεγαλύτερου ποσοστού από εμάς. Και βλέπουμε σήμερα όλες αυτές τις εταιρείες που κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν το έχει δείξει την ώρα που μας γινόταν κλίση εγκεφάλου για να υπογράψουμε μία ιατρική πράξη με τη θέλησή μας, γιατί χωρίς τη θέλησή μας δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Βλέπουμε αυτές τις εταιρείες σήμερα να τραβάνε πίσω τα φάρμακά τους και να παραδέχονται ότι διαλύουν το DNA του ίδιου του ανθρώπου. Σήμερα λοιπόν, προς προστασία όλων αυτών των ειδικών που βγαίναν στα κανάλια και μας τρομοκρατούσανε και μας πιέζανε να προβούμε σε αυτή την πράξη, βλέπετε τον κύριο Τσιόδρα, τους βάζουμε να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές για να κρυφτούν πίσω από μια ενδεχόμενη ασυλία των ευρωβουλευτών. Αυτό είναι το καθεστώς το οποίο εμείς ανεχόμαστε. Ανεχόμαστε δηλαδή να εγκληματούν εις βάρος μας, βλέπετε τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είναι από την πατρίδα μου, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, γιατί η πατρίδα όλων είναι η Ελλάς, να επικαλείται τη βουλευτική του ασυλία και να μην πάει ένα δικαστήριο όπως όλοι εμείς. Άρα υπάρχουν πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ένας εγκληματίας, δύο, τρεις, διαφεύγουν της δικαιοσύνης. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν σήμερα ο Έλληνας και δύο Ευρωπαίος πολίτες εν γέννη πεθαίνει από μία πολιτική την οποία άσκησε δύο χρόνια πριν. Δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν σήμερα το υγειονομικό προσωπικό της χώρας φτύνει αν έχουμε παροχημένες υπηρεσίες και προπολεμικά νοσοκομεία. Δεν την ενδιαφέρει αν κατασπαταλείται ελληνικό δημόσιο χρήμα, που είναι και ευρωπαϊκό χρήμα, αν θέλετε, μέσα σε δόλιες συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, όπου ένα φάρμακο πωλείται εντός του νοσοκομείου μέχρι και 100% της αξίας του και πολλές φορές υπερβαίνει και αυτήν. Δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σήμερα ο Έλληνας έχει μεταναστεύσει έξω από τη χώρα και έχουμε χάσει πάνω από 1.000.000 Έλληνες αδελφούς μας, οι οποίοι μετανάστευσαν και χάθηκε ένα μεγάλο τμήμα τόσο εργατικού δυναμικού
όσο και καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού. Γιατί αν θέλετε, η μεγαλύτερη παραγωγή της Ελλάδος διαχρονικά είναι αυτό που είναι πίσω μου. Είναι οι επιστήμες. Η Ελλάδα, ο Έλληνας επιστήμονας, είναι περιζήτητος όπου και να καταθέσει το βιογραφικό του παγκόσμια. Και σήμερα βλέπουμε εικόνες ανωτάτων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη χώρα που θυμίζουν βομβαρδισμένες περιοχές. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση που σπουδάζουν τα παιδιά μας. Δεν την ενδιαφέρει ότι ο μισός μισθός του Έλληνα και παραπάνω πηγαίνει για να πληρώσουν την εκπαίδευση την οποία δεν φροντίζουν να είναι δημόσια. Ενώ βλέπουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που οτιδήποτε δραστηριότητα θέλουν τα παιδιά την κάνουν μέσα στο σχολείο. Για ποιον λόγο δεν πρέπει ο Έλληνας να κρατήσει χρήματα στο παντελόνι του? Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πότε θα μιλήσει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής για όλα αυτά? Πότε θα ρωτήσει την Ευρώπη τελικά, η Ελλάδα είναι Ευρώπη? Σήμερα αυτό που βιώνει η Ελλάδα σε επίπεδο οικονομίας, έχουμε έναν πληθωρισμό που μας είπαν ότι τρέχει με 3,4% σήμερα, αλλά να θυμάστε ότι ο πληθωρισμός σήμερα που μιλάμε αντιστοιχεί στον ένα χρόνο πριν μήνα. Και αν ένα χρόνο πριν, δύο μήνες πριν, δηλαδή πέρσι τον Μάρτιο έτρεχε με 12, τον επόμενο μήνα με 3, σημαίνει 3 με συν το 12. Και τον άλλο μήνα άλλα 3 συν. Και αυτό το συν φαίνεται στο παντελόνι το δικό μας. Μας λένε ότι τρέχει ο πληθωρισμός με 3,4%, και εγώ ξέρω ότι πέρυσι τον Μάρτιο ήθελα 20 με 25 ευρώ τετραμενής οικογένεια κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και σήμερα δεν με φτάνουν τα 45. Αυτό σημαίνει 100%. Οι μισθοί μιλάνε ότι έχουν ανέβει, μιλάνε για ποσοστά 17, 18, 19%, αλλά στην ουσία έχει μειωθεί περισσότερο από 40% μόνο τα τελευταία δύο χρόνια. Ούτε αυτό ενδιαφέρει τους Έλληνες ευρωβουλευτές να κάνουν μια ερώτηση, να πούνε ποια είναι η CDC, αυτή η εταιρεία που έχει άμεση σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη και τα ιδιωτικά της συμφέροντα. Δείτε το μετοχικό κεφάλαιο και κάποιους υπευθύνους που είναι διορισμένοι εκεί σε ανώτατα κλιμάκια που είναι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Γιατί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο προϊόν είναι 40-47 μέχρι και 62% φθηνότερο από την Ελλάδα. Για ποιον λόγο αύξησε το ελαιόλαδο στα ράφια χωρίς καινούργια παραγωγή δύο φορές από 47% και σήμερα το ελαιόλαδο έχει ξεπεράσει το 100% της αξίας του, χωρίς ακόμη να βγει η καινούργια παραγωγή? Δεν μας ενδιαφέρει η κερδοσκοπία? Τελικά, μήπως η Ευρώπη όντως έχει χάσει τον προσανατολισμό της? Μήπως από την Ευρώπη των λαών και των ανθρώπων έχει καταλήξει να είναι η Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών? Ποιες είναι αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες που ορίζουν τη ζωή του ανθρώπου? Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα συμφέροντα? Ποιος Ευρωπαίος βουλευτής Έλληνας θα μιλήσει για αυτά? Μα κανείς τους δεν μπορεί. Και ξέρετε γιατί? Πλέον είναι ολοφάνερο. Τα κόμματα όλα υπέγραψαν και όσα δεν υπέγραψαν σιώπησαν και δεν μίλησαν, και η σιωπή δοκή συνενή όλα τα μνημόνια. Και εφόσον υπέγραψαν τα μνημόνια, αποδέχτηκαν ότι παραιτήθηκαν μέσω των ιδίων, έτσι λέει η Δανειακή Σύμβαση, τα ίδια, δηλαδή οι θεσμοί, παραιτήθηκαν της εθνικής κυριαρχίας. Άρα υποτάχθηκαν στο δανειστή που μας δάνεισε, υποτίθεται, δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν έχει γίνει ένας έλεγχος, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μπορούν να αντισταθούν, γιατί είναι χρηματοδοτούμενοι από τις ίδιες αυτές ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλήνων Συνέλευση προτάσει ένα τεράστιο έλεγχο σε όλα τα επίπεδα, για όλες τις συμβάσεις,
που μετέχει η Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ταμείο, ένα λογαριασμό, να δούμε τι έχουμε δώσει τόσα χρόνια και μέσα από αυτές τις περίφημες επιδοτήσεις που έχουμε καλυφθεί τόσα χρόνια ότι η Ευρώπη μας ταΐζει, αλλά να γνωρίζετε ότι μόνο το ΦΠΑ που δίνουμε, αυτό που μας δίνουν πίσω ως επιδοτήσεις δεν είναι ούτε το 1,5%. ΕΣΠΑ, ΛΙΤΕΡ, γεωργικές επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Και πολλές φορές, μέχρι και πριν από 6 χρόνια, δεν μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε όλα και όσα περίσσευαν τα έπαιρνε το Βέλγιο. Ένας εντελεχής έλεγχος για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι είναι δίκαιο, τι είναι δικό μας και να το ζητήσουμε και να το απαιτήσουμε να το πάρουμε πίσω. Βλέπουμε τα σύνορά μας, όπου είμαστε, το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης, να πάρουν να φυλάσσονται και να αποστρατικοποιείται όλη η γραμμή με την Τουρκία. Με την πρόφαση ενός πολέμου στην Ουκρανία, να αποστρατικοποιούμε τα νησιά μας, μειώνοντας το ηθικό του Έλληνα, γιατί εκεί είναι ο στόχος. Είναι πλέον πασιφανές να νομίζει ο Έλληνας ότι οικονομικά είναι ανίσχυρος, στρατιωτικά είναι ανίσχυρος και πλέον στο τέλος το γνωρίζετε όλοι καλά μέσα σας. Αυτό όλο συμβαίνει γιατί πολιτικά είναι ανύπαρκτος ως πολίτης. Γιατί ποτέ δεν ζήτησε και δεν ρώτησε έναν βουλευτή που τον ψήφισε, έναν ευρωβουλευτή, γιατί έκανες αυτό ή γιατί δεν έκανες εκείνο. Ποτέ. Άρα πρέπει να νιώσει η Ευρώπη ότι πρέπει να φρουρούνται τα σύνορά της και πρέπει η ίδια να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Κανείς ευρωβουλευτής δεν μιλάει. Κανείς ευρωβουλευτής δεν μιλάει ότι σήμερα ο Έλληνας αγοράζει το ακριβότερο αυτοκίνητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγούμε όλοι αυτοκίνητα 25 ετίας και περισσότερο και όταν θέλουμε να πάρουμε ένα μεταχειρισμένο όχημα, πολλές φορές ο τελωνειακός δασμός ανέρχεται και στο 100% μεταξύ κρατών, χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή η Γερμανία με τη Γαλλία μεταξύ τους δεν έχουν, αλλά η Γερμανία με την Ελλάδα έχει. Για ποιον λόγο? Γιατί δεν μίλησε ποτέ κανείς ευρωβουλευτής? Είπαμε γιατί. Η Ελλήνων Συνέλευσης, έχοντας παρουσιάσει και εμφανίσει μέσω του Προέδρου μας, του κυρίου Αρτέμι Σόρα, έναν τεράστιο πλούτο, ο οποίος είναι επικυρωμένος, πιστοποιημένος και ήδη μέσα σε τρεις κρατικούς προϋπολογισμούς, ενημερωτικά φέτος ο κρατικός προϋπολογισμός της χώρας υπερβαίνει το 1,307 δισεκατομμύρια, είναι ο μεγαλύτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Γερμανία να έρχεται με 487. Για ποιον λόγο η Ελλάδα δεν ξεπληρώνει τα χρέη της? Για ποιον λόγο οι Έλληνες πολιτικοί το 2012, το 2013, 2014 και 2015 δεν εισέπραξαν αυτά υπέρ του έθνους για να απελευθερωθεί οικονομικά ο Έλληνας? Για αυτόν τον λόγο τον ίδιο πολεμήθηκε τόσο σκληρά, τόσο η Ελλήνων Συνέλευσης, μα περισσότερο ο πρόεδρος μας ο Αρτέμις Σόρας. Αθωώθηκε σε όλες τις δικαστικές μάχες, τόσο για τα 600 δις, όσο και τις κατοχές της Ανατολής, όσο και για την πρόταση εξαγοράς του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Αλλά αυτό ποτέ κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν σας μίλησε για αυτή την αλήθεια. Σήμερα, μετά το 2015 που ιδρύθηκε ο πολιτικός φορέας, δηλώνουμε παρόν, όπως κάθε μέρα, σε αυτόν τον αγώνα ενημέρωσης του πολίτη για τα δίκαια και τα δικά του και την τεράστια ανάγκη να ενωθούμε όλοι στην βάση της φυσιολογίας μας ως Έλληνες άνθρωποι. Γιατί αυτό το οποίο μας έχει κομματιάσει και μας έχει διαιρέσει είναι το χρώμα του χρήματος, είναι το όποιο δόγμα, ακόμη και το ακαδημαϊκό δόγμα, ακόμη και το οικονομικό δόγμα, και μας έχουν διαιρέσει και μας έχουν φυλακίσει σε μια μοναξιά τον καθένα,
όπου νιώθουμε ανήμποροι να πράξουμε. Η Ελλήνια Συνέλευσης δηλώνει παρόν κάθε μέρα και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Δηλώνει παρόν γιατί είναι ανάγκη να αντιληφθούμε όλοι πόσο μεγάλης και ζωτικής σημασίας είναι η ένωσή μας. Πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε ιδιωτικά και να σκεφτούμε συνολικά. Πρέπει να μην θεωρούμε ότι με την αποχή δηλώνουμε πολιτική θέση. Η αποχή μας από τα κοινά, από την ψήφο, δηλώνει την απαξίωσή μας, ναι, σε ένα πολιτικό καθεστώς, το οποίο όμως αυτό έχει την δυνατότητα να καταμετρήσει τις ψήφους με ιδιωτικές εταιρείες όπως η Singular Logic κάθε φορά. Άρα η αποχή δεν είναι λύση. Με μια συνεχή προπαγάνδα από το ΑΜΕΠΕ, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε γύρω μας μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλάνε για την τεράστια αποχή. Πριν τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, που ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης Σόρας, έχοντας τους εκλογικούς καταλόγους πραγματικά, ανέφερε ότι το ποσοστό της αποχής ξεπέρασε το 53%, άσχετα με το τι έλεγε η Singular Logic, πλέον, όντας εγώ πολίτης που ψηφίζει εδώ και 27 χρόνια, ακούμε συνεχώς για την τεράστια αποχή, ότι ο πολίτης δεν θα πάει να ψηφίσει. Και αυτό περνάει μέσα μας και λέμε, αφού δεν θα πάει να ψηφίσει ο πολίτης, να μην πάω να ψηφίσω κι εγώ. Ζούμε μια τεράστια προπαγάνδα από παντού. Βάλετε η ελεύθερη πολιτική βούληση του Έλληνα από παντού και πρέπει μόνο ο Έλληνας πολίτης να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι τα πάντα στη ζωή μας είναι μια στιγμή. Η σύλληψη στη μήτρα της μάνας μας ήταν μια στιγμή. Η εμφάνιση στο περιβάλλον μέσα από την γέννα μας ήταν μια στιγμή. Σε μια στιγμή γεννήσαμε τα παιδιά μας, σε μια στιγμή αποφασίσαμε τι θα κάνουμε με το μέλλον μας επαγγελματικά και κάθε στιγμή της ζωής μας είναι μια στιγμή. Κάθε ανάσα μας, κάθε παλμός της καρδιάς μας είναι μια στιγμή. Η στιγμή λοιπόν να αποφασίσουμε αν θέλουμε να λειτουργήσουμε ως Έλληνες ελεύθεροι άνθρωποι, ως πολίτες, ήρθε τώρα. Και πρέπει να αποφασίσουμε στις 9 Ιουνίου τι θέλουμε να κάνουμε με τη ζωή μας. Ποια θέλουμε να είναι η θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη και παγκόσμια. Αν θέλουμε μια ισχυρή ελληνική πολιτική φωνή αδέσμευτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης φέρει αυτούς τους ανθρώπους που είναι αδέσμευτοι, που δεν χρηματοδοτούνται από πουθενά, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει δημόσιο χρήμα ποτέ, δεν έχουμε νομοθετήσει εναντίον του Έλληνα πολίτη ποτέ. Το μόνο που κάνουμε νυχτημερών, ανιδιοτελώς, παρόλη τη χλέβη και τον πόλεμο που έχουμε νιώσει από μια τεράστια προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι να παλεύουμε και να μαθόμαστε για τα δίκαια του Έλληνα πολίτη. Άρα, ναι, η Ελλήνων Συνέλευσης είναι η μόνη πολιτική φωνή η οποία μπορεί να εκπροσωπήσει τον Έλληνα στην Ευρώπη και να θέσει τη βάση για μια επαναδιαπραγμάτευση και έναν επαναπροσδιορισμό της ίδιας της θέσης του Έλληνα μέσα στην ίδια την Ευρώπη, όπου η Ευρώπη ακόμα και το brand name της, το όνομα δηλαδή, είναι ελληνικό και θα πρέπει να σεβαστούν όλη την ελληνικότητα. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η ελληνικότητα από όλο τον πλανήτη. Να θυμηθούμε ποιοι είμαστε ως άνθρωποι και να αποφασίσουμε τελικά αν θέλουμε να μας διοικούν ιδιωτικές εταιρείες ή αν θέλουμε πραγματικά εμείς οι ίδιοι να αποφασίζουμε για τη δική μας ζωή. Σας καλούμε λοιπόν όλους στις 9 Ιουνίου να σκεφτείτε με νόηση, με αποδεικτική διεργασία, να σκεφτείτε σοβαρά και να δείτε με τα μάτια του νου, με τα μάτια της λογικής, για ποιον λόγο η Ελλήνων Συνέλευσης
πολεμήθηκε τόσο σκληρά και υπάρχει και ζει ακόμα, στέκεται και δηλώνει παρόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό απέναντι στον Έλληνα πολίτη, τον κοιτάει στα μάτια και τον ζητάει να σε στρατευτεί σε μια ουσιαστική επανάσταση με λογική, για να μπορέσουμε όλοι να επαναπροσδιοριστούμε στην βάση της φυσιολογίας του ανθρώπου, να μπορέσουμε να επανεγκαθιδρύσουμε την ίδια τη δημοκρατία στην ίδια την δομή και βάση της ουσίας της, όπου η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Είναι ουσιαστικά η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων του συνόλου των Έλληνων πολιτών ανθρώπων. Και έτσι πρέπει να την δούμε. Είναι το κρατήν το Δήμο και δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιθετικούς προσδιορισμούς πάνω σε αυτήν. Εμείς είμαστε οι λίστες της δημοκρατίας, αδέρφια. Και δυστυχώς βιώνουμε μέσα σε μια κομματική ολιγαρχία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποφασίσουμε με νόηση και να δώσουμε την ψήφο μας σε αντέσπευτες φωνές, σε ελληνικές φωνές, οι οποίες μπορούν, θέλουν και ζητούν να εκπροσωπήσουν το έθνος των Ελλήνων στην Ευρώπη, στην πτέρυγα των Ελλήνων. Γιατί δεν ενασόμαστε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στο κέντρο, ούτε στους πράσινους, ούτε στους ΜΟΒ. Θέλουμε και ζητούμε να δημιουργήσουμε την πτέρυγα των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μόνο εσείς μπορείτε να μας δώσετε την δυνατότητα να το πράξουμε. Μόνο εσείς με την ψήφο σας, για να ακουστεί η ελληνική φωνή βροντερή, όπως ήταν, είναι και θα είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ζητούμε την κατανόησή σας, αλλά θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι ο μόνος που έχει στένος και βγαίνει έξω και σας κοιτάει στα μάτια και σας ζητάει να ενταχθείτε με την ίδια σας την ύπαρξη που είναι η ψήφο σας σε μια επανάσταση που γίνεται δυστυχώς αντίκωση δικαίως μέσα στις κάλπες, τις οποίες δεν τις μετρούμε εμείς, αλλά μπορούμε ενωμένοι να δώσουμε τεράστια όθηση που δεν θα μπορεί να γίνει καμία κλοπή της ψήφου. Σας κοιτάμε στα μάτια και σας ζητούμε δημόσια να ψηφίσετε την Ελλήνων Συνέλευση, να στηρίξετε αυτόν τον αγώνα τον ενδιαπραγμάτευτο και ανιδιοτελή. Κανείς άλλος δεν τολμάει να βγει δημόσια, γιατί φοβόνται την κοινωνική κατακραυγή, γιατί γνωρίζουν το άδικο που έχουν παράξει στην Ελλάδα, γιατί γνωρίζουν. Τώρα όμως γνωρίζεις και εσύ, Έλληνα πολίτη, και ήρθε η ώρα να αποφασίσεις με βάση τη γνώση σου. Ελλήνων Συνέλευση λοιπόν σε 9 Ιουνίου. Η ψήφο μας μετράει και την δίνουμε εκεί που αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και ο ήλιος δεν σβήνει ποτέ.